Αμανία. Τι είναι καλύτερο, να πιστεύουμε στο Χριστό και να ζούμε κατά Χριστόν ή να φοβόμαστε τον Αντίχριστο? Καλό αυτό ότι δεν θέλει ερώτημα. Ωραίο ερώτημα είναι, αλλά ούτε ερώτημα. Μόνο με τον Χριστό πρέπει να ασχολούμεθα. Το Χριστό να ζητάμε, το Χριστό να λαχταράμε, αυτόν να ποθούμε. Αυτό είναι το παν στη ζωή μας, που έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, έγραψε και έχουμε και ένα ωραίο βιλιαράκι. Ο Χριστός είναι το παν. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Θα τον αντιμετωπίσει η Εκκλησία πρώτα απ' όλα. Δεν νομίζει ο καθένας χωριστά από εμάς. Εμείς νομίζουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Πιο πολλοί που φοβούνται, ξέρετε γιατί φοβούνται? Μην έρθει ο Αντίχριστος και χάσουν ό,τι έχουν στην τράπεζα, μην χάσουν φαγητά, μην χάσουν τέτοια πράγματα. Ποιος από εμάς, να το πούμε έτσι, είναι έτοιμος, έχει τέτοια δυνατή πίστη που θα έρθει ο Αντίχριστος και δεν θα φοβηθεί τα μαρτύρια? Αυτός έχει αξία. Αλλά ποιος είναι αυτός? Αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, που είναι δεμένος, εντελώς ενωμένος με τον Χριστό και με την Εκκλησία του, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τι να φοβηθούμε? Αφού λέει, προσέξτε τη λεπτομέρεια, θα προσπαθεί ο ίδιος, λέει, θα προσπαθεί να βάλει το χάραγμά του. Το λένε σφράγισμα μερικοί, είναι λάθος. Θα προσπαθεί ο ίδιος, λέει. Θα προσπαθεί. Παρακαλώ η Επίτροπη, ας έχουν το νου τους. Εμείς πρέπει να ζητούμε τον Χριστό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ποιος είναι αυτός, λέει, που βλέπει το Θεό? Αυτός που τον επιθυμεί συνεχώς. Μακάρι, λέει, καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψω. Δεν είναι εύκολο να δει κανείς το Θεό, αλλά λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, πολύ ωραίο το λέει. Αυτός που επιθυμεί το Θεό, αυτός τον βλέπει, λέει. Πάντως η συζήτηση έχει ανάψει, βλέπω εδώ και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ερωτήσεις. Βλέπετε,